16 περίπου χιλιάδες παραγωγοί σε όλη τη χώρα έμειναν εκτός από τη δεύτερη και εξοφλητική δόση της ενιαίας ενίσχυσης, καθώς το χρέος τους προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία πάγωσε τη διαδικασία μέχρι να ψηφιστεί το ακατάσχετο στα 7.500 ευρώ και να μην κινδυνεύσουν επί της ουσίας τα χρήματά τους με κατάσχευση. Η πληρωμή αυτών των παραγωγών αναμένεται μετά την ψήφιση, με τον αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ να διευκρινίζει ότι η πληρωμή θα γίνει σύντομα μετά την ψήφιση του ακατάσχετου. Πότε θα πληρωθεί, πότε θα ψηφιστεί η τροπολογία? Νομίζω σύντομα. Είναι και τεχνικό βέβαια το θέμα. Θα γίνει πάντως. Κοιτάξτε, αν αποδεσμευτούν αυτοί οι λογαριασμοί, θα χάσουν τα λεφτά της παραγωγή. Νομίζω για το καλό τους γίνεται. Θα γίνει σύντομα. Κατά εμένα, μια σωστή απόφαση. Εξαιρέσανε όλους τους παραγωγούς δικαιούχους οι οποίοι έχουν κατάσχεση ισχύρας τρίτων, που κατά αυτούς είναι περίπου 16.000 παραγωγοί σε όλη την επικράτεια, και μπορέσαν η υπόλοιπη παραγωγή, όλος ο κόσμος, χθες βράδυ να δει τα χρήματά του αργά το βράδυ. Τέλος καλό, όλα καλά. Πάντως, το ακατάσχετο που ήταν να ψηφιστεί χθες στη Βουλή, επέβαλε χθες που άρχισαν να πιστώνονται τα χρήματα, κάποια στιγμή προς το μεσημέρι, να ανακληθεί η διαδικασία. Για κάποιες ώρες οι δικαιούχοι δεν ήξεραν αν θα πληρωθούν, κάποιοι τα έβλεπαν στους λογαριασμούς τους τα χρήματα και δεν μπορούσαν να τα πάρουν, ενώ κάποιοι άλλοι δεν έβλεπαν τίποτα, γεγονός που προκάλεσε αναστάτωση. Αφού από τη φόρμα των πληρωμών εξαιρέθηκαν οι 16 περίπου χιλιάδες περιπτώσεις, το σύστημα πληρωμής άνοιξε και πάλι, με τους παραγωγούς να αρχίζουν να εκταμιεύουν για να περάσουν τις γιορτές τους. Προσπαθούμε να επιλύσουμε κάποια ζητήματα που παρουσιάστηκαν όπου είχαμε κυρωμένους δασικούς χάρτες και να κάνουμε την πληρωμή όσο το δυνατόν συντομότερα, έτσι ώστε να ενισχύσουμε την αγορά και τους αγρότες με ρευστότητα, για να μπορέσουν να βγάλουν και τις υποχρεώσεις τους, ο κόσμος να πάρει τα λεφτά του και να κυλήσει το χρήμα στην οικονομία. Επειδή πέρυσι, κύριε Υπουργέ, τα χρήματα είχαν δοθεί μια ανάσα από τα Χριστούγεννα, η δική σας πρόθεση είναι εκεί γύρω στις 10 με 15 Δεκεμβρίου να πιστωθούν οι λογαριασμοί των αγροτών, σωστά? Ακριβώς. Καθυστέρησε η πληρωμή και θεωρώ ότι αυτό έγινε μόνο και μόνο για να μπορέσουν να ψηφίσουν το ακατάσχετο. Σε κάθε περίπτωση, χθες ήταν η μέρα πληρωμής, ενώ το μεσημέρι είχε δοθεί η εντολή πληρωμής, αμέσως δημιουργήθηκε μετά από μία ώρα ένα σοβαρό πρόβλημα, διότι έγινε ανάκληση της απόφασης αυτής. Καταλαβαίνετε ότι υπήρξε μια αναστάτωση σε εμάς, αλλά και σε όλη την ελληνική επικράτεια. Προσπαθούσαμε να δούμε τι συμβαίνει. Προσπαθούσαμε όλοι να επικοινωνήσουμε και με το Υπουργείο και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό κράτησε μέχρι αργά το βράδυ. Με την επιδότηση πάντως στους λογαριασμούς, ακόμη και με μικρότερα ποσά από το παρελθόν, όπως τόνισε και ο πρόεδρος της Ένωσης, δίνεται ανάσα στους παραγωγούς που την έχουν πλέον απόλυτη ανάγκη, αλλά και στην αγορά που θα καταλήξει ένα μεγάλο ποσό για τις χριστουγεννιάτικες και πρωτοχρονιάτικες αγορές. Καταφέραμε στο Ηράκλειο σήμερα να έχουν έρθει αρκετά εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα δώσουν λύση στους δικαιούχους καταρχήν, να δρομολογήσουν οι δικές τους υποχρεώσεις, αλλά και τα χρήματα αυτά θα έρθουν και θα πέσουν στην αγορά του Ηρακλείου, που είναι όπως ανάμενε η γη μετά από μια παρατεταμένη ξηρασία, το νερό το οποίο μας έχει κάνει αυτές τις μέρες, θα έρθουν και θα είναι σήμερα στην αγορά του Ηρακλείου. Δυστυχώς η ενιαία ενίσχυση και οι επιδοτήσεις είναι πλέον εξάρτηση. Θυμίζω ότι τα προϊόντα μας δεν πάνε καθόλου καλά. Όλος ο κόσμος αναμένει αυτές τις μέρες για να πάρει την επιδότηση. Λίγα ή πολλά, δυστυχώς η επιδότηση έχει γίνει εξάρτηση.